Πού θα στείλεις χαιρετίσματα εσύ? Εγώ. Ναι. Πάμε, πάμε. Κοίτα, μην με βγάλω. Εγώ δεν θέλω να με βγάλω πολύ. Όχι, δεν θα σε βγάλω. Έλα εδώ. Δεν θα σε βγάλω πολύ. Είμαι χάλια πολύ. Ναι, εντάξει, χάλια. Εντάξει, θα σε βγάλω. Είμαι και ελεύθερο κορίτσι. Είσαι και ελεύθερο κορίτσι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στους γονείς μου στη Λάρισα και να τους πω. Τώρα θα πάω και στη Γιάννη. Να έρθουν γρήγορα, γιατί έχουμε σπίτι εδώ και έρχονται και κάθονται κανένα μήνα δύο. Ναι. Στη Γιάννη είχαμε πάει λάδια. Είχαμε... Στη Λάρισα. Α, Λάρισα. Μπρέω τη Λάρισα με τη Λαμία. Όχι, ρε, Λάρισα. Στη Λάρισα, δεν είναι Γιάννουλη. Εντάξει, πιο έξω. Α, πιο έξω. Ωραία. Και θα στείλουμε χαιρετίσματα. Ναι. Εσύ που θα στείλει χαιρετίσματα στην κόρη σου. Θα στείλει την κόρη σου. Όχι, όχι. Θα στείλει την κόρη σου. Έλα, βρε εδώ. Όχι, δεν θα με βγάλει πουθενά. Τι ωραία, παιδιά. Θα σε βγάλω, θα σε βγάλω. Έλα εδώ, ρε, Ανούλη μου. Έλα, μια θαμώνα βρήκα και θα την βγάλω στον αέρα. Στην κόρη σου, θα στείλει. Πώ την είναι την κόρη σου? Την κόρη μου, τη Φανή. Τη Φανή. Φανή. Όχι του Λόλο Στεφανή. Όχι. Όχι, τη Φανή. Φιλάκια πολλά στη Φανούλα μα και την αγαπάει εδώ η μαμά. Είναι. Καλέ, μαζί. Τι θα κάνει τώρα? Να τη στείλω στη Φανή. Στη Φανή. Στην κόρη. Κάτσε, γελό, ρε. Θα πει Φανή. Κάτσε, βγάλω μια στιγμή τη λοιπόν. Λόγω που θα την ανεβάσω. Έλα εδώ, έλα εδώ, και τρεις μαζί, έλα εδώ. Δεν θέλω να ανεβάσει, τρεις. Έλα σε κακή κατάσταση. Θα σε κάνω εγώ σε καλή κατάσταση. Έλα. Εγώ θέλω να προσκαλέσω όλο τον κόσμο να έρθει στο λιβάδι Ολύμπου για να δροσιστεί τώρα. Παιδιά, που έχει δέστες. Δέντρα, ήταν... δροσιά, απέναντι Όλυμπος, θέα. Θα το δουν το βιντεάκι έτσι αλλιώς, πάρα πολύ. Είναι μέσα στο πράσινο, έχει φανταστική θέα. Τα σοκάκια δεν υπάρχουν πιο καθαρά σοκάκια, να μην, δεν έχω ξαναδεί πιο καθαρά σοκάκια. Επίσης έχει και ωραίες ταβέρνες. Έχει ωραίες ταβέρνες, έχει ωραίους ανθρώπους. Αν καθίσεις και στο διπλανό τραπέζι, μπορεί να ακούσεις κάποιους παππούδες να μιλάνε βλάχικα και είναι πολύ, έχει ενδιαφέρον όχι αυτό το πράγμα. Και επίσης να έρθουν να δουν και το μουσείο του Γεωργάκη Ολύμπου που έχουμε και τον ήρωα, τον Γιωργάκη. Το Γιωργάκη τον Μπουρλοτιέρη. Έλα εδώ τώρα τον γιατί. Τι έλεγα την γιαγιά, καλέ. Την Εργινούσα. Την Εργινούσα! Εδώ, βγάλω μια φωτογραφία εδώ. Από το πιο ωραίο. Φανή. Αφού καταρχήν το κινητό σου είναι πιο μαύρο από τα μαύρα. Θα με στείλει ένα καινούριο από την Κρήτη. Θα κάνω ένα αέρανο. Καλέ, δεν τον καταλαβαίνει ποιο είναι αυτό εδώ. Από τη φωνή δεν με έβγαλε. Όχι. Αϊ, Παναγία μου. Καλά, την Κρήτη που βγάζει τη γιαγιά την. Πες την Εργινούσα. Την Εργινούσα που φτιάξαμε το σπίτι τη. Ε? Όχι. Άντε παράτα μας. Κοιμότανε. Καλά, αυτό τώρα δεν καταλαβαίνω. Καλά, θα σου πω, πώς είπαμε το όνομά σου? Στεφανία. Στεφανία. Εσύ από εδώ είσαι? Ο παππούς μου ήταν δάσκαλος στο χωριό. Α, πρόεδρος ένα δάσκαλο. Στο χωριό. Η γιαγιά μου είχε έρθει από τα Γρεβενά, είναι πηγωγός εδώ από 16 χρονών, γνώρισε τον παππού. Και ερωτεύτηκε. Ερωτεύτηκε και κάθε καλοκαίρι. Εσύ βλάχικα μιλάς. Δεν ξέρω, δεν έμαθα εγώ. Ούτε καταλαβαίνεις. Εγώ έμενα στις Ποιος είναι βλάχος εδώ? Είναι κανένας βλάχος? Όχι. Εσείς είσαστε. Αυτή είναι βλάχος. Μιλάει βλάχικα. Κάτσε να πω να μου πει κάτι βλάχικο. Για πες κάτι βλάχικο. Ρε, τι με κάνεις τώρα? Πώς θα μου πεις τώρα εμένα, πάμε στο σπίτι γιατί πρέπει να φάμε? Νετσέ μακάσα και τσέ βρέμσιμ κμ. Πώς θα πούμε χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Δημήτρη που είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι βλάχος είναι. Χαιρετήματι μούλτιν σε Ρούνα, λα Δημήτρη. Και στην γυναίκα του την υπέροχη την Ελένη. Λαμγιάρια, αλλού Δημήτρη, λα Ελένια. Και στη Στέργιο. Που αγαπώ πάρα πολύ. Λα Στέργιο. Αγαπάω, πώς είναι το αγαπάω. Ζιλουβά μούλτο. Τσιλουβά, είναι σε αγαπώ. Λόγω επισιάστη μου του, λουβά μου του. Σε λουβάω κι εγώ πολύ. Γεια σου. Θα σε βάλω. Γεια σας παιδιά, παιδιά καλά να περνάτε. Γεια σας. Παιδιά πάμε και από εδώ, φεύγουμε από το υπέροχο εδώ μέρος. Ο Μύτικας, μάθαμε για το Μύτικα. Φώτο. Με φύ. Μάθαμε εδώ και το Μύτικα, ότι είναι η πιο ψηλή κορφή του Ολύμπου. Παιδιά, τι συστήνω αναπηφύλακτα, εδώ το χωριό δεν παίζεται, δεν γράφει στο ξενοδοχεία, δεν γράφει, εγώ χθες το βράδυ ταλαιπωρήθηκα, να πω την αλήθεια, εδώ η περιοχή είναι πάρα πολύ ζητάνη. Σαν τη Μαρία του Σασμού. Με τις καλύτερες εντυπώσεις από εδώ, από το λιβάδι, ένα χωριό που... Ήταν να έρθω, να μην έρθω, να έρθω, να μην έρθω. Τελικά ήταν να μείνω στον Άγιο Δημήτρη. Κατέβηκα στον Άγιο Δημήτρη. Όταν μου είπε άλλο την τιμή στο ξενοδοχείο, πέσανε τα αυτιά μου. Εντάξει, ρε φίλε. Τώρα θα πεις, ο καθένας κοστολογεί όσο θέλει. Βεβαίως. Και
κανένα πρόβλημα. Καλύτερα είπαμε εντυπώσεις από εδώ, από το χωριό. Τελευταία στιγμή, νύχτα χθες 10-11 η ώρα, είδα μια πινακίδα που έγραφε ένα τηλέφωνο δωμάτια. Πήρα τον παλικάρι, μου λέει έχουμε προσιτή τιμή. Σηκώθηκα το πρωί, Σαββάτο, των ψυχών, τρεις εκκλησίες, γεμάτες και τρεις εκκλησίες. Στα βιντεάκια μπορεί να μην φανεί ότι ήταν γεμάτες, γιατί ξεκίνησα από πολύ νωρίς, από τις 8 η ώρα. Ειδικά στον Άγιο Κωνσταντίνου και Ελένης, όταν μπήκα, είχε πάρα πολλές γιαγιάδες. Μου άνοιξε το μάτι μένα μόλις είδα τόσες γιαγιάδες. Και λέω, μου είναι γιαγιάδες. Αλλά μετά που έκανα τον κύκλο στις τρεις εκκλησίες και ξανακατέβηκα στον Άγιο Κωνσταντίνο, ήταν πακέτο η εκκλησία. Μπράβο στους ανθρώπους που τηρούν τα έθιμα. Πάρα πολλά τα κόλληβα και οι άνθρωποι που συμμετείχαν στα ήθη και τα έθιμα τα παλιά. Πολύ καθαρό χωριό, το έχω πει σε πολλά βιντεάκια. Ωραία τα σοκάκια, περιποιημένα τα σπίτια, πολύ καλό διατηρημένα τα σπίτια. Μπράβο σας. Και στις τρεις εκκλησίες που μπήκα, οι παπάδες με φιλοξένησαν με αγάπη, με σεβασμό σε αυτό που κάνω, γιατί δυστυχώς στις μέρες μας ο καθένας, μέσα από το πόσο καχύποπτος είναι, μέσα το τι κάνεις τώρα εδώ, δεν θέλουμε, συμβαίνουν και αυτά. Πολύ όμορφη, ας το πούμε, η αύρα. Κάναμε πολλά βιντεάκια που θα τα δείξουμε, ή θα τα έχετε δει ή θα τα ψάξετε να τα βρείτε. Αυτά, φυλάκια πολλά. Και τώρα έχει εδώ κάποια μοναστήρια, δυστυχώς λέει είναι κλειδωμένα. Εγώ θα κάνω μία περασά να δω, μπορεί να το κάνει ο Θεός και να ανοίξει εκείνη τη στιγμή που θα πάω, και να μπω μέσα να το περπατήσω. Αν όχι, δεν πειράζει, μια άλλη στιγμή. Είναι κακή ώρα τώρα, είναι το μεσημέρι. Θα ήθελα να δω κάποιους ανθρώπους στον δρόμο. Πάμε και θα δούμε και άλλα χωριουδάκια. Θα τις πάρω τις κόρες μου. Και το φιλικό σου. Και το φιλικό σου. Αλήθεια, δεν έχει γενικά. Δεν έχει γενικά. Από εδώ ξεκίνησε τα χρόνια, λέει.